Λοιπόν, σαν να μην πέρασε μια μέρα κι όμως πέρασε ένας ολόκληρος χρόνος. Βρισκόμαστε στα γραφικά, μαγευτικά σοκάκια της παλιάς Ξάνθης, εδώ, στο κέντρο, στην καρδιά, όπου χτυπάει η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και πολλοί σε κόσμος, πολλοί επισκέπτες, όχι μόνο από την περιφέρεια αλλά και από την υπόλοιπη Ελλάδα, έρχονται εδώ κάθε χρόνο για να ζήσουν αυτό το μαγευτικό όνειρο. Πού αλλού, στην πόλη με τα χίλια χρώματα, με ένα πλούσιο πρόγραμμα και φέτος. Αλεξανδόπουλε, καλησπέρα. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς ήρθατε. Δεν είναι η πρώτη φορά που τα λέμε. Όχι, βέβαια, αλλά νομίζω ότι είναι στις γιορτές έτσι ιδιαίτερο το πράγμα. Και είναι γεγονός ότι αισθάνομαι ότι σαν να μην πέρασε ούτε μια μέρα, αλλά πέρασε ένας ολόκληρος χρόνος. Ναι, νομίζω ότι σηματοδοτούν οι γιορτές αυτές τις συναντήσεις. Ένα σημείο αναφοράς, ένα σταθμός αναφοράς, γιατί οι αρχές, τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτέμβρη, και επισκέπτεσαι εδώ στο μουσείο. Ναι, νομίζω ότι το πιο βασικό είναι ότι έρχονται και νέοι άνθρωποι, φοιτητές, για να γνωρίσουν ή να γραφτούν και στο πανεπιστήμιο. Το μουσείο είναι ο σταθμός όπου μπορεί κανείς να γνωρίσει την νεότερη ιστορία της Ξάνθης. Mm-hmm. Έτσι έχει τη δυνατότητα με μια επίσκεψη στο μουσείο και με μια ξενάγηση να καταλάβει πού βρίσκεται, γιατί υπάρχει τέτοια διαφορετικότητα στην πόλη μας. Όλος αυτός ο κόσμος που βρίσκεται εδώ από τις διαφορετικές ομάδες, τις θρησκευτικές ομάδες, πώς κάνει την Ξάνθη πολύ πιο πλούσια, και νομίζω ότι το μουσείο το κάνει αυτό με τον καλύτερο τρόπο. Μάλιστα, και αυτό γίνεται ούτως ή άλλως και σε αυτές τις μέρες, στις γιορτές της παλιάς Ξάνθης, αυτή την πόλη με τα χίλια χρώματα, με την πλούσια έτσι, ιστορία, τον πολιτισμό, τη λαογραφία. Τι άλλο, κύριε Ξανθόπουλε, πραγματικά. Και είναι ένα ζωντανό κύτταρο και αυτό το μουσείο. Αυτό που είναι για μας πολύ σπουδαίο είναι ότι το μουσείο ουσιαστικά διαφυλάσσει την παράδοση και την κληρονομιά που μας έχει δοθεί. Από την άλλη όμως υπάρχει μια συνέχεια, οπότε στην αυλή με τα χαμάμ παραδείγματος χάρη κάθε μέρα υπάρχουν δραστηριότητες όπου δείχνουμε αυτή την πλούσια συνέχεια της Ξάνθης, εκδόσεις που παρουσιάζονται, που βγαίνουν από την Ξάνθη, παιδιά που γράφουν μουσικές, που διαπρέπουν εντός και εκτός Ελλάδας. Οπότε όλη αυτή η δραστηριότητα έρχεται να συνεχίσει κατά κάποιο τρόπο και να μην είναι μια στήρα παράδοση, αλλά να είναι μια δημιουργική συνέχεια. Μπορούμε να πάμε και περισσότερο να δούμε έτσι κάποιες χαρακτηριστικές εικόνες για τους φίλους τηλεθεατές, για να τους παρακινήσουμε και να τους προσκαλέσουμε, αν δεν έχουν έρθει μέχρι σήμερα, να το κάνουν πράξη. Ναι, νομίζω ότι το βασικό είναι όταν κάποιος θέλει να βρεθεί στην πόλη της Ξάνθης, να περάσει από το μουσείο για να μπορεί να καταλάβει τι ακριβώς συνέβη. Οπότε μέσα στο μουσείο χρησιμοποιείται σαν ένα παράδειγμα για να γνωρίσει ο επισκέπτης την ακμή της πόλης. Είναι ένα αρχοντικό, ένα δίδυμο σπίτι. Είναι τριόροφο και στον ισόγειο και στον επάνω όροφο μπορεί να γνωρίσει την περίοδο της ακμής της Ξάνθης, της άρχουσας τάξης όμως, των πλούσιων καπνεμπόρων. Στον υπόγειο χώρο μπορεί να δει τα στοιχεία, τα αγροτοκτηνοτροφικά, ό,τι συναντά σχεδόν σε όλα τα λαογραφικά μουσεία της Ελλάδος, αλλά με τις ιδιαιτερότητες της πόλης της Ξάνθης. Και το υπόλοιπο του υπογείου είναι αφιερωμένο στην επιχειρηματικότητα της Ξάνθης, στην εργατική τάξη που βρέθηκε εδώ και έδωσε έναν άλλον αέρα, μια αστική πνοή, θα λέγαμε, στην πόλη της Ξάνθης, κάνοντάς την ουσιαστικά να είναι οργανωμένη με τη μορφή τότε των κοινοτήτων, με τα σωματεία, τα συνδικάτα, και να συνεχίζει να κρατάει αυτό το ύφος που νομίζω ότι εμφανίζεται και στις γιορτές παλιάς πόλης, αφού το χαρακτηριστικό μιας αστικής τάξης είναι να βρίσκεται οργανωμένο σε ομάδες. Έτσι, οι σύλλογοι, όπως βλέπετε στην παλιά πόλη, είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα και αυτό συνεχίζει να υπάρχει σε αυτές τις δομές της πόλης, που κύριε φεστιβάλ της γιορτές παλιάς πόλης, οι αποκριές στηρίζονται ακριβώς σε αυτή τη δυναμική των συλλόγων. Και φυσικά, για να επισκεφτεί και να ξαναγηθεί κάποιος στο μουσείο, θέλει να έχει αρκετό χρόνο, έτσι, στη διάθεσή του. Ναι, καλά θα είναι να έχει τουλάχιστον ένα μισάωρο για να μπορεί πρώτα απ' όλα να έχει μια καλή εικόνα του τι συμβαίνει, και αυτό όμως θα τον βοηθήσει πάρα πολύ ώστε κάνοντας μια βόλτα μετά στην παλιά πόλη να γνωρίσει και να καταλάβει τι είναι αυτά που βλέπει. Το μουσείο είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για κάποιον ο οποίος βρίσκεται για πρώτη φορά στην Ξάνθη, αλλά ίσως και για πολλά χρόνια που μένει εδώ. Έχει ακριβώς αυτό το χαρακτήρα. Εμείς λοιπόν να τους προσκαλέσουμε για όσους δεν ήρθαν. Βεβαίως. Και να μην περιμένουν μόνο τις γιορτές της παλιάς Ξάνθης. Όχι, βέβαια, το
όμως. Είναι ένας τόπος ο οποίος ενδείκνεται και για μια ημερήσια ή διήμερη εκδρομή. Νομίζω πως ναι, η Ξάνθη έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά και θα περάσει κανείς υπέροχα. Παίρνει ο εθελοντισμός, δίνουν και παίρνουν οι σύλλογοι και φυσικά κάθε χρόνο εδώ στις γιορτές της παλιάς Ξάνθης οι κατασκηνωτές δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Οι κατασκηνωτές πάντοτε εδώ πέρα στην παλιά Ξάνθη. Καλησπέρα, τι κάνετε? Καλησπέρα σας. Πέρσι. Από πέρσι πάλι καλά είμαστε εδώ. Εδώ είμαστε για 30 χρόνια, όσες χρόνια είναι οι γιορτές της παλιάς πόλης, ο σύλλογος κατασκηνωτών και όχι μόνο εγώ, είμαστε εδώ παρόντες. Τέτοιο σουβλάκι δεν είναι εκεί. Για δες μεγάλε. Κάθε χρόνο και κάθε καλύτερο. Κάθε χρόνο και καλύτερο. Δεν το συζητάμε. Και όχι μόνο. Και πολλοί κόσμος. Κόσμος πάρα πολλοί. Αυτό πολλής... που λέγατε και πέρσι, η κρίση δεν μας αγγίζει. Εντάξει, γιατί κρατάμε τις σταθερές τιμές εδώ και τόσα χρόνια. Όσα χρόνια λειτουργεί ο σύλλογος, οι τιμές είναι πάντα οι ίδιες. Και βλέπουμε ότι ο κόσμος δεν υπολογίζει τίποτα, παρόλα... Θα έρθει να φάει τώρα 2 ευρώ, δίνει, τρώει τις πατάτες του, σουβλάκι του, το σάντουιτς του με το παραπάνω. Πάντοτε. Και περνάει και ωραία. Με και πλούσιο πρόγραμμα. Και το πρόγραμμα των γιορτών είναι φανταστικά. Πλημμυρίζει πραγματικά από αρώματα, αλλά και πόλη, από... η οποία είναι τόσο ζωντανή όσο καμία άλλη ελληνική πόλη. Έτσι. Ξάνθη, η πόλη του Βορρά με τα χίλια χρώματα. Με τα χίλια χρώματα και τα αρώματα. Τα μυστικά της επιτυχίας είναι το πολύ μεράκι. Μεράκι, ρε παιδί μου. Πολύ μεράκι. Δεν μας αυτό είναι τίποτα. Δεν γυρνάμε τίποτα στην πλάτη μας. Πάρε και δύο λεφτά. Όχι δύο μόνο, δύο. Να είστε καλά, να είστε γεροί. Έλα να φύγουμε, να πάμε από τους κατασκηνωτές. Αλλά δίνουμε ραντεβού, δεν χανόμαστε εδώ με τα ωραία σουβλάκια, τα ωραία δέσματα που γευόμαστε κάθε χρόνο εδώ, στη μαγευτική πόλη της Ξάνθης. Στην πόλη με τα χίλια χρώματα.
πλατεία Μητροπόλεως λοιπόν, στην Ξάνθη, στην πόλη με τα χίλια χρώματα, γιορτές παλιάς Ξάνθης, και δίπλα μας έχουμε τον κύριο Πασχάλη Λίρατζη, πρόεδρο της... του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης. Κύριε Λίρατζη, καλησπέρα, καλώς σας βρήκαμε για μία ακόμη χρονιά. Σαν να μην πέρασε βέβαια για μας ούτε μία μέρα από πέρσι, τέτοιο καιρό, αλλά πέρασε ένας χρόνος. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Πέρασε ένας χρόνος. Όπως βλέπετε, συνεχίζουμε την προσπάθεια στις γιορτές παλιάς πόλης. Με πλούσιο πρόγραμμα. Με πλούσιο πρόγραμμα, με παράλληλες εκδηλώσεις. Πέρα από τους γνωστούς καλλιτέχνες, έχουμε και εκδηλώσεις και σε άλλα μέρη της παλιάς πόλης. Με μεγαλύτερο θελοντισμό, περισσότερους συλλόγους να συμμετέχουν, περισσότερος κόσμος να συμμετέχει, αλλά και πάρα πολλούς επισκέπτες. Είναι, πιστεύω, τα τελευταία. Και όχι μόνο. Φανταστείτε, χθες το μεσημέρι ξαναγήσαμε ένα ζευγάρι από την Ελβετία. Έρχονται οι άνθρωποι και από το εξωτερικό, είναι ενθουσιασμένοι με την πόλη μας. Όπως επίσης, να ξέρετε, και κάποια συγκροτήματα έχουν έρθει εδώ, έχουν παραμείνει 2 και 3 μέρες στην πόλη μας. Ξέρετε, τους άρεσε πάρα πολύ, θα την επισκεφθούν ξανά. Η γιορτή συνεχίζεται, οι σύλλογοι συνεχίζουν να προσφέρουν και είμαστε έτοιμοι και όπως κάθε χρόνο ακριβώς. Μα δεν θα υπήρχε αυτή η γιορτή αν δεν υπήρχαν οι σύλλογοι. Και περιμένουμε τους επισκέπτες, πιστεύουμε ότι θα κορυφωθεί αυτό το τριήμερο. Έχουμε ήδη κοσμοσυρωή, από τις προηγούμενες μέρες μου δείχνει πάρα πολύ κόσμο. Υπάρχει πυρότητα 100% των ξενοδοχείων της περιοχής μας και όχι μόνο, και των γύρω πόλεων, από ό,τι έχω μάθει, υπάρχουν αρκετές κρατήσεις και στα γύρω ξενοδοχεία των υπόλοιπων νομών. Πάμε καλά και συνεχίζουμε. Βοηθάει βέβαια να ξέρει και ο καιρός πάρα πολύ. Ο καιρός βοήθησε. Βέβαια, είναι σημαντικό. Και είναι μια πόλη η οποία έχει διάφορους σταθμούς κατά τη διάρκεια της χρονιάς, έτσι. Έτσι ακριβώς. Η Ξάνθη είναι μια πόλη που έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις και πιστεύω ότι όσο ποιος τη γνωρίζει θέλει να την επισκεφτεί και πέρα από τις εκδηλώσεις που έχουμε. Και φυσικά όταν τελειώσει η γεύση που θα αφήσει σε όλους μας είναι μοναδική, όπως κάθε χρόνο. Ακριβώς. Μόλις τελειώσουν οι γιορτές. Ένα παραμύθι τελειώνει. Βέβαια συμμετέχουν όλοι, έτσι, από ό,τι βλέπω. Βεβαίως, οι πάντες. Ένα παραμύθι τελειώνει την Κυριακή και ξεκινάει η προετοιμασία για το επόμενο παραμύθι που λέγεται Καρναβάλι 2016. Να είμαστε γεροί λοιπόν, Πασχάλη. Βεβαίως. Να το ζήσουμε και αυτό, όπως και άλλες έτσι. Βεβαίως, και σας ευχαριστώ, παιδιά, γιατί πραγματικά το κανάλι σας είναι πάντα δίπλα μας και στηρίζει όλες τις προσπαθίες μας. Είστε καλά. Λοιπόν, αφού πήραμε την ανηφόρα και διαβαίνουμε τα μαγευτικά αυτά σοκάκια εδώ στην παλιά πόλη, στην παλιά Ξάνθη, στην πόλη με τα χίλια χρώματα, πείτε το όπως θέλετε, στην πόλη με τα χίλια αρώματα, φτάνουμε στην πλατεία Μητροπόλεως για να απολαύσουμε σε λίγα λεπτά από τώρα την μάγισσα Ελένη, όπως λέμε, τη γνωστή σε όλους μας Ελένη Τσαλιγοπούλου.
Πριν σας καλωσορίσουμε, εξαφανίστηκε ένα κοριτσάκι. Μαρία Κοτσάνη. Κοτσάλη. Εδώ είναι. Εδώ είναι η Μαρία. Εδώ, σε ψάχνουν καλέ. Καλώς ήρθατε λοιπόν, όλα καλά. Καλώς σας βρίσκουμε. Ευχαριστούμε το Πασχάλη και το Κέντρο Πολιτισμού που μας κάλεσε μετά από πόσα χρόνια, πολλά χρόνια. Είμαστε η Bogaz Music. Bogaz είναι ο άνεμος, το αεράκι που φυσάει από το Βόσπορο προς τη Δύση. Όλη αυτή η ισορροπία ανάμεσα στην Ανατολή και στη Δύση. Bogaz, ο Σπύρος Χατζηκωνσταντίνου. Ο Αριστείλης Κατσιστάδου. Ο Χάρης Κελάρης. Ο Αργύρης Διαμαντής. Ο Βαγγέλης Καλαμάρας. Bogaz, ο Τάκης Πυρόπουλος στον ήχο. Η Νεκταρία Εμμανουηλίδου στα φώτα. Ήρθαμε εδώ για να ταξιδέψουμε παρέα. Θέλετε? Καλό ταξίδι στην Ανατολή και στη Δύση. Ξέχασα να πω τι μέρα είναι αυτό. Ο κύριος Απόστολος Τσαρδάκας στο Καλονάκι.
Thank you.
ξυπνήστε, από τη ζέστη πάθαμε νομίζω όλοι κάτι. Από τις γιορτές της παλιάς Ξάνθης εδώ στα μαγευτικά σοκάκια, στην πόλη με τα χίλια χρώματα. Επειδή σας ανοίξαμε την όρεξη, κρατηθείτε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Αφιέρωμα στις γιορτές της παλιάς Ξάνθης. Περιμένετε.